τα εγγένεια της προεκλογικής του εκστρατεία ουσιαστικά εγγενίασε στο Τέξας ο Ντόναλτ Τραμπ και ήταν καταιγιστικό για ακόμα μια φορά χωρίς να ξεχάσει να τονίσει τη ζημιά που κάνουν στις Ηνωμένε Πολιτείε οι μανιακοί ριζοσπάστες αριστεροί. Όπως δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, η εισαγγελία της Νέας Υόρκης υπό την αιγίδα και την καθοδήγηση του Υπουργείου Αδικίας στην Ουάσιγκτον με ερεύνησε για κάτι που δεν αποτελεί ούτε κακούργημα ούτε πλημέλημα. Ο πρώην Προέδρος της χώρας επέλεξε να πραγματοποιήσει προεκλογική συγκέντρωση στην πόλη Γουέικο κατά τη διάρκεια της επετείου της Φαγής του Γουέικο. Ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων υποστήριξε προημερών ότι επέκειτο η σύλληψή του για την υπόθεση χρηματισμού της πορνοστάρ Stormy Daniels με αντάλλαγμα τη σιωπή της λίγο καιρό πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016. Ο πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών μίλησε στην 130.000 κατοίκων πόλη για το κυνήγι των μαγισσών που υφίσταται και οι πολίτε συμφώνησαν σε ένα μεγάλο μέρο. Διαστρεβλώνονται τα πάντα για να μαυρώσουν την εικόνα του, υποστήριξε μία 49χρονη. Είναι όλα ψέματα. Είναι ο ηγέτη που θα σώσει την Αμερική, δήλωσε μία 55χρονη. Ο Ντόναλτ Τραμπ μίλησε και κατά του εισαγγελέα του Μανχάταν. Ισχυρίστηκε ότι η προσωπική του ζωή έχει ανατραπεί εξαιτίας μανιακών ριζοσπαστών αριστερών, για να προσθέσει, μιλώντα στο κοινό του, θα δικαιωθείτε. Οι τραμπούκοι και οι εγκληματίες που διαφθείρουν το σύστημα δικαιοσύνη μας θα ιτηθούν και θα ντροπιαστούν.